280 λευκά φορτηγά βρίσκονται καθοδόν για τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Ξεκίνησαν από τη Μόσχα και μεταφέρουν τη ρωσική βοήθεια για τους κατοίκους της Ανατολικής Ουκρανίας. Το πρακτορείο Ιταρτάς μεταδίδει πως μεταφέρουν δημητριακά, ζάχαρη, παιδικές τροφές, φάρμακα, υπνόσακους και ηλεκτρογεννήτριες. Λάβαμε υπόψη μας όλα τα αιτήματα της Ουκρανικής πλευράς σε όλα τα επίπεδα αυτής της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής που πρότεινε το Κίεβο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια πολύ μακρά παράκαμψη, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Το Κίεβο ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει να περάσουν τα φορτηγά τα σύνορα για να φτάσουν στις ανατολικές περιοχές που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές. Εξήγησε πως η βοήθεια πρέπει να ελεγχθεί και να διανεμηθεί από τον Ερυθρό Σταυρό. Στον Ντόνετσκ, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Φαίνεται πως τους τελειώνουν οι δικαιολογίες για την επιθετικότητά τους, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας παρακολουθεί στενά και η Δύση. Εκφράζονται φόβοι μήπως επιχειρηθεί η επέμβαση των Ρώσων, καθώς οι αυτονομιστές είναι περικυκλωμένοι από τις Ουκρανικές δυνάμεις.